Δεν χαρά παίζει τα μπουζούκια. Όταν παίζει. Συγγνώμη. Έπαιξε και ο Πίντης. Την Ειρήνη τη φοβάμαι πάρα πολύ. Νομίζω θα με δείρει. Είσαι ήρεμος. Πρέπει να το λες έτσι. Όχι, ο Ειρήνη νομίζω παλιά σε άλλη ζωή του έβαζε και του έκανε σαπούνια. Δεν υπήρχε αυτό. Δηλαδή έλεγε. Τρία! Χθες παιδί μου έκανε. Ψηλά, το κεφάλι σου, όχι. Μιλάμε ότι την τρέμω πραγματικά από την κοπέλα. Όταν θα έρθει εδώ, εγώ θα φύγω. Δεν θα είμαι εδώ πέρα. Θα σου κάνει personal. Έχεις κάνει personal ποτέ. Να την κάνεις για personal. Για ενδιαφέρον. Δεν θα πω ωραίο, θα πω ενδιαφέρον αυτό το αγώνισμα. Το αγώνισμα, γιατί δεν είναι ενδιαφέρον που πρώτη φορά βλέπουμε την Νατάσα να παίρνει θέση. Ναι, ήταν εμάς η Νατάσα μέχρι τώρα ήταν πολύ ενωτική. Πρώτη φορά λέει. Έγινε λάθος στρατηγική. Όχι, καθόλου χαβαλέ. Ήταν πάρα πολύ. Έκανε χαβαλέ. Γενικότερα ναι. Ναι, γιατί την έβλεπα να σου δω κότε, να πει και κακομοίρα. Γιατί σου λέει, κάτσε. Ποιοι θα είναι προτινόμενοι, δύο πρόσωπα από τους πράσινους. Εμένα πάντως με χάλασε αυτός που αρέσει εσένα, πώς το λένε, ο Βασιλάκος. Ο Παναγιώτης. Που χτες, σε αυτό εδώ που του έλεγε ο Γρηγόρης, κράτα στην ευθεία τα δάχτυλα, μην τα κλείνεις. Το είπε τρεις φορές και μετά παρεξηγήθηκε κιόλας. Λέει, ρε Γρηγόρη, με αποσυντώνησες. Μα το είχε. Μεγάλα δάχτυλα. Ναι, αλλά. Όχι, τα είχε ενωμένα και έπρεπε να τα ανοίξει. Επίσης να σου πω κάτι, δεν τη λες. Αφού αποσυντονίστηκε το παιδί, τι να κάνει. Καλά, έλα, έλα, προχωράμε. Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά. Να σα πω εμένα που μου κάνει εντύπωση. Του πίντζει τα πόδια, τα έχετε δει. Όχι, εννοεί. Έχουμε δει τον κότσο. Είναι μέσα στι πληγέ. Πού τι κατά τι έκανε, τι πληγέ ο πίντζη. Εγώ θεωρώ ότι είναι ο πιο αδύναμο παίκτη. Με αυτό λέω, αφού δεν έχει παίξει, πού τι έκανε τι πληγέ. Για χτε πάει να παίξει και χτυπάει. Ο πιο αδύναμο νομά. Προχωράμε.